Κύρια όραμα. Κανακάρι 120, Πάτρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η σήμερα 22 Ιανουαρίου και μέσα τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του Αχάια. Στον απόϊχο της ομιλίας Τσίπρα, το πολιτικό σκηνικό σήμερα στην Αχαΐα. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μιλούν για έλλειψη ενημέρωσης του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις δεσμεύσεις του για την παραχώρηση του θαλάσσιου μετόπου. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για οριστική παραχώρηση στο Δήμο, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που απασχολούν την Αχαΐα. Η απόδοση στους πολίτες και στον Δήμο της Πάτρας της παραλιακής της ζώνης. Μετατρέπουμε σε οριστική την προσωρινή παραχώρησή της στο Δήμο Πατρέων. Αυτή η πολύτιμη δημόσια περιουσία της πόλης. Δεσμευόμαστε. Δεν πρόκειται να εκποιηθεί. Αυτά δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας για το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας και προκάλεσε τις αντιδράσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήρθε να ρωτήσει, ήρθε να μας πει τι θα γίνει. Δεν μας είπε όμως με τι λεφτά θα γίνουν αυτά. Γι' αυτό και σας λέω ότι δεν τον ενημέρωσαν σωστά και για άλλα πολλά θέματα η παρουσία του κυρίου Τσίπρα ήταν μόνο παρουσία προεκλογική και λογικό, αλλά ήταν μόνο παραχολογίας και όχι ουσίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι η ανάπτυξη θα αρχίσει από τον νομό Αχαΐας με την ανασυγκρότηση των παραγωγικών δυνάμεων. Κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όπως είπε, βρίσκεται ένα βήμα πριν την αυτοδυναμία. Μόλις μισό βήμα από την αυτοδυναμία και αυτό το βήμα θα το ολοκληρώσουμε όλοι μαζί την Κυριακή. Και τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, πολίτες της Πάτρας, θα σχηματίσουμε κυβέρνηση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Δεν συγκυβερνάμε με την Τρόικα, τόνισε προς όλες τις κατευθύνσεις ο Αλέξης Τσίπρας στο κλειστό γυμναστήριο Τόφαλος. Τα στελέχη του κόμματος εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη μεγαλειώδη, όπως λένε, συμμετοχή του κόσμου. Ήταν μία από τις συγκεντρώσεις που νομίζω κανένας δεν τολμάει να κάνει στην Αχαΐα αυτή την περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα στάδιο έξω από την πόλη και με καιρικές συνθήκες που δεν ευνοούσαν μετακινήσεις. Παρ' όλα αυτά πήγε πάρα πολύ καλά η συγκέντρωση. Ο απόϊχος της συγκέντρωσης όμως εκτός από τη συμμετοχή του κόσμου είναι και βασικά πολιτικός. Επαναλήφθησαν οι δεσμεύσεις του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Τέθηκε το πλαίσιο για οποιαδήποτε συνεργασία προκύψει μετά τις εκλογές που είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και υπήρξαν και σαφείς στόχοι για την υλοποίηση πολιτικών με επίκεντρο την Αχαΐα. Η Ελλάδα από Δευτέρα γυρίζει σελίδα, προχωράει μπροστά σε ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα και αισιοδοξία. Θα διαψευτούν ικτρά οι κασάνδρες του τρόμου και του φόβου. Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαιρέτησε έναν προς έναν τους υποψήφιους βουλευτές του κόμματος στην Αχαΐα και στη συνέχεια έκλεισε τη συγκέντρωσή του. Την υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμής διεκδικούν οι 16 υπάλληλοι του κοινωνικού τομέα του Δήμου που συγκεντρώθηκαν σήμερα στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Το ζήτημα έχει μπλοκάρει στο ελεγκτικό συνέδριο την ώρα που οι υπάλληλοι συνεχίζουν την εργασία τους χωρίς να αμείβονται. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην αποκεντρωμένη διοίκηση της περιφέρειας πραγματοποίησαν οι 16 υπάλληλοι του κοινωνικού τομέα του Δήμου που δεν έχουν υπογραφεί τα εντάλματα πληρωμής τους. Υποτίθεται ότι έπρεπε να καλύπτουμε πάγιες και διαρκές ανάγκες. Ο επίτροπος, ο οποίος είναι ένας δικαστικός ελεγκτής και τίποτα περισσότερο, έχει βγάλει αποφάσεις, λες και είναι ο Δήμος ή το κράτος, και μας πετάει έξω. Δεν έχει έρθει ποτέ να δει τις δομές μας, να δει πώς λειτουργούν αυτές οι δομές, τέτοιες δομές, ούτε καν βρεφονιπιακούς σταθμούς. Οι υπάλληλοι παραμένουν απλήρωτοι το τελευταίο τρίμηνο και ενώ, όπως λένε, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του τομέα, δεν υπογράφει ο επίτροπος. Μάλιστα, οι περισσότεροι εργάζονται πολλά χρόνια στον ευαίσθητο αυτό τομέα με συμβάσεις που ανανεώνονταν συνεχώς. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Έχουμε βγάλει και ανακοίνωση που συνεχίζουμε και την εργασία μας, γιατί οι λαϊκές οικογένειες και ο κόσμος και τα παιδιά που υπηρετούμε δεν φταίνε σε κάτι.
Αλλά το πρόβλημά μας παραμένει. Σκεφτείτε ότι χρωστάμε ΤΕΒΕ ακόμα και αυτά τα λεφτά τοκίζονται που χρωστάμε. Στο πλευρό τους βρέθηκαν τα μέλη του κλαδικού συνδικάτου των ΟΤΑ Αχαΐας, καθώς επίσης και άλλα συνδικάτα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Η σημερινή κινητοποίηση είναι συνέχεια και κλιμάκωση της προηγούμενης κινητοποίησης που οργάνωσε το κλαδικό για να διαμαρτυρηθούμε για την απόφαση του Επιτρόπου να μην θεωρήσει τα εντάλματα πληρωμής 16 συναδέλφων που δουλεύουν στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Θεωρήσαμε προκλητική αυτή την απόφαση, διαμαρτυρηθήκαμε στον Περιφερειάρχη και σήμερα επαναλαμβάνουμε την κινητοποίησή μας, γιατί στην ουσία αυτή η απόφαση έρχεται πρώτον να βάλει φρένο, προσπαθεί να εμποδίσει το Δήμο να αναπτύξει την κοινωνική του δράση, την κοινωνική του προσφορά. Στρέφεται ενάντια στους πολίτες της πόλης και μάλιστα σε άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες, ευπαθείς ομάδες, που ο Δήμος έχει αναπτύξει μια δράση και τους στηρίζει. Δεύτερον, είναι προκλητική γιατί οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι 3 μήνες. Οι διαδικασίες έγιναν, είμαστε σίγουροι, σωστά, γιατί ο Επίτροπος δεν παρατήρησε καθόλου τις διαδικασίες. Τελικά οι υπάλληλοι δεν συναντήθηκαν με τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς ο ίδιος απουσίαζε, αλλά με υπηρεσιακά στελέχη. Όπως διαπίστωσαν, το πρόβλημα υπάρχει στο ελεγκτικό συνέδριο και από εκεί θα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες. Πάντως, τα μέλη των ΟΤΑ δήλωσαν ότι την επόμενη εβδομάδα θα επανέλθουν με νέα κινητοποίηση. Επίθεση από κουκουλοφόρους τώρα καταγγέλνουν πως δέχτηκαν φίλοι του υποψήφιου βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Γιάνγκου Ραυτόπουλου. Οι νεαροί μοίραζαν φυλάδια σήμερα τα ξημερώματα όταν ένας εξ αυτών χτυπήθηκε αλίπητα, σύμφωνα με τα όσα λένε, από 5 άτομα. Μάλιστα, σήμερα το πρωί υπευλήθη μήνυση κατά αγνώστων. Το φυλάδιο που βλέπετε μοίραζαν φίλοι του Γιάνγκου Ραυτόπουλου σήμερα τα ξημερώματα όταν, όπως λένε, δέχτηκαν επίθεση από 5 άτομα. 3 η ώρα, καθώς μοιράζαμε φυλάδια. Όπως εγώ ερχόμουν με το μηχανάκι, είχα αφήσει τον φίλο μου τον Άγγελο λίγο πιο πέρα. Λοιπόν, όπως πηγαίναμε καθοδόν, ακούω φασαρία μεγάλη. Λογικά μαζεμένα 5 άτομα εκεί πέρα. Λοιπόν, και όπως πήγαινα εγώ, βλέπω τώρα μια παρέα μαζεμένη εκεί. Ψάχνω να βρω τον φίλο μου που είναι. Τον βλέπω, τον έχουν βάλει κάτω 5 άτομα. Το χτυπάνε με κλωτσιά στο κεφάλι. Λοιπόν, κατεβαίνω και επεμβαίνω κι εγώ. Αυτά τα άτομα μάλλον ήταν κουκουλοφόροι μέσα στη νύχτα. Σήμερα βρέθηκαν στην ασφάλεια για να καταγγείλουν το περιστατικό και να υποβάλουν μήνυση κατά γνώστων. Όπως υποστηρίζουν, το συγκεκριμένο φυλάδιο είναι ιδιαίτερα καυστικό και προφανώς κάποιοι ενοχλήθηκαν. Ο φίλος μου αυτή τη στιγμή τον πρόλαβα όταν ήταν κάτω, δηλαδή τον χτυπάγανε. Του είχαν κλωτσίες στο κεφάλι, τον πρόλαβα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μπήκα και εγώ μέσα, τους έκανα να διασπαστούνε, φύγανε, μας απειλήσαν ότι αν ξαναμοιράσουμε φυλάδια θα μας σπάσουν στο ξύλο και συγκεκριμένα μου απειλήσαν ότι θα μου σπάσουν και το μηχανάκι. Το φυλάδιο αναφέρεται στο μνημόνιο, πιστεύω προκάλεσε, κάποιους τους πείραξε πάρα πολύ, γι' αυτό μας κάνουν και την επίθεση. Έχουμε μοιράσει και άλλα φυλάδια, πρώτη φορά μοιράσαμε αυτό σε όλο τον νομό Αχαΐας, δεν μας είχε ξαναγίνει επίθεση. Η επίθεση ήταν ξαφνική και ύπουλη. Ο νεαρός που χτυπήθηκε αλίπητα, όπως λένε, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Τέτοιες ενέργειες θυμίζουν άλλες εποχές και σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζονται απαράδεκτες. Ήρθαμε εδώ, ενημερώσαμε τον Γιάνγκο, που είναι φίλος μας, πολύ καλός μας φίλος, και είμαστε αφιλοκερδός σε αυτό το σκοπό. Τον βοηθάμε για να βγει πρώτος. Λοιπόν, τη βγάλαμε όλο το βράδυ εδώ. Στην ασφάλεια. Στην ασφάλεια, ήρθε και το παιδί το χτυπημένο. Το παιδί ήταν σε άθλια κατάσταση, δηλαδή τρομαγμένο όσο δεν πάει. Το λόγο τώρα έχει η αστυνομία και βέβαια η ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον υποψήφιο βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην Αχαΐα, τον Γιάνγκο Ραυτόπουλο. Γιάνγκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μιλάμε στον ελληνικό, έτσι. Βεβαίως, αφού γνωριζόμαστε από μωρά. Είναι έτσι. Λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη, Γιάνγκο, τι έγινε λοιπόν σήμερα? Είπα, τολμήσαμε να αντιστρέψουμε τη λογική με την οποία καταστρέφει το σύστημα της συνειδήσης του κόσμου. Τι κάνει το σύστημα δηλαδή? Σε κάνει να ξεχνάς τις τελευταίες 3 μέρες. Ποιοι είναι οι πέτοιοι που φτάσαμε ως εδώ, και κάνει το ακριβώς αντίστροφο. Σου βάζει πολύ ωραία σποτάκια, σου βάζει πολλές ωραίες αποσπάσεις προσοχής, ξεχνιέσαι και με τους βρίζει 4 χρόνια, 2 χρόνια στην προηγούμενη περίπτωση, ξαφνικά όταν έρχεται η ώρα, λες, δεν πειράζει, δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία. Όχι, αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή
πήραμε τελευταία στιγμή, πληκτρολογήσαμε με την ομάδα μου όλο το μνημόνιο από την αρχή μέχρι το τέλος. Το βλέπετε εδώ πέρα, όλες τις σελίδες ένα-ένα, μέχρι και στο Υπουργείο. Το έχουν βάλει φωτογραφία, δεν το έχουν βάλει πληκτρολογήσει. Φανταστείτε πόσο άνθρωποι δεν έχει διαβάσει κανένας. Δηλαδή, άμα το πάρει αυτό το έγγραφο κάποιος στα χέρια του και διαβάσει τι έχουν ψηφίσει αυτοί οι άνθρωποι, θα πάθει 50 εγκεφαλικά. Επιλέξαμε λοιπόν να βάλουμε 50 ευρώ καθένας από τα χαρτζηλίκια μας, να πάμε να βγάλουμε όλο το μνημόνιο. Το πληκτρολογήσαμε, βάλαμε και μια τσόντα μπροστά, κατάλληλο απαραίτητη λαϊκή συνένεση, επειδή γίνεται το μαρκετινίστικο περιτύλιγμα για να αρέσει στον κόσμο, να μπορεί κάποιος να το κοιτάξει, να φαίνεται μνημόσυνο, μνημόνιο, για να περνάμε από συνείδητα το μήνυμα ότι μπαίνει τα φόπλακα στην Ελλάδα. Βάλαμε και ποιοι το ψηφίσανε, επώνυμα. Γιάννης Ζαυτόπουλος, εγώ είμαι αυτός, αυτοί το ψηφίσανε. Ένας, δύο, τρεις. Ποιοι είναι από την Αχαΐα που το ψηφίσανε? Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά. Τελείωσε. Μόλις το κάναμε λοιπόν αυτό, ξεκινήσαμε 12 ώρα το βράδυ και μοιράζαμε στα μάξια με τα παιδιά τα οποία βοηθάνε από την εκπομπή, τα οποία είναι παιδιά τα οποία δεν κερδίζουν τίποτα, μόνο πιστεύουν στις ίδιες αξίες και τα ίδια ιδανικά. Και πήγανε και βρήκανε τα παιδιά αυτά. Βαρέσανε το ένα και ήρθε το επόμενο, το προστάτευσε την τελευταία στιγμή και από τη στιγμή που δημιουργήθηκε μια αναμπομπούλα και ένας δώρος, μπόρεσε να σωθεί, να μην γίνουν τα χειρότερα. Όποιοι λοιπόν πηγαίνουν και πληρώνουν άτομα να πηγαίνουν να φοβερίζουν τα παιδιά και να τους λένε θα τους κάψουν τις μηχανές, ότι ξέρουν επομένουν και να πηγαίνουν να βαράνε μικρά παιδιά, αυτές είναι τακτικές των 90 και πραγματικά είναι ντροπή να υιοθετούν τέτοιες τεχνικές. Και θέλω να τους πω το εξής. Ο φόβος είναι κάτι το οποίο μπορεί να πιάνει μεγάλες ηλικίες. Εμάς μας πιάνει. Για κάθε φάπα που μας δίνεται, για κάθε κλωτσιά που μας δείχνετε, θα μαζευόμαστε διπλοί και θα μοιράζουμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ποιοι ψηφίσανε τι. Αυτό πρέπει να το μάθει ο κόσμος τελευταία στιγμή και να κρίνει με δημοκρατικές διαδικασίες, με βάση την κρίση του, με βάση την ορθή διαδικασία σκέψης και επιλογής και να ζυγίσει τον κάθε άνθρωπο, ανάλογα με τις πράξεις του. Πραγματικά, δεν ξέρω, επειδή συγχωρήστε με που είμαι πιεσμένος. Όχι, είμαι άϊπνος, καταλαβαίνω ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, αλλά... Κάναμε 5 ώρες κατάθεση, έχασα όλο μου το πρωί, δηλαδή αυτός που το έκανε πέτυχε αυτό που ήθελε. Έχασε την επαφή σου με τον κόσμο, λες, στις περιοδίες που κάνεις. Εγώ έχω μια οργανωμένη εκστρατεία που κάθε μέρα έχω προγραμματίσει να γίνονται κάποια πράγματα. Τώρα διαλύθηκε λίγο το σύστημα. Τα παιδιά φοβήθηκαν, με πήραν οι μάνες των παιδιών, μου είπαν ότι υπάρχει φόβος. Σε παρακαλούμε, μα μου, δηλαδή αυτό που θέλανε το πετύχανε, αλλά όμως... Κατά ένα μέρος, λες. Κατά ένα μέρος, αλλά θα προσπαθήσουμε με όλες μας δυνάμεις να αντισταθούμε και να διαδώσουμε την αλήθεια στον κόσμο. Μάλιστα. Να μάθει ο κόσμος και να κρίνει μόνος του με βάση την δημοκρατική διαδικασία. Μάλιστα. Της επιλογής. Τα φυλάδια δηλαδή θα συνεχίσετε να τα μοιράζετε. Θα συνεχίσω εγώ ο ίδιος, πάω ο ίδιος σε όλα τα μαγαζιά και τους λέω παιδιά, εγώ είμαι ο Γιάννης Ζαυτόπουλος επώνυμα, καταγγέλλω αυτά, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το κρύψουν. Ο μόνος τρόπος για να κρύψουν την αλήθεια είναι να φοβερίσουν τον κόσμο ή να βάλουν μπράβους ή να λειτουργήσουν με υπόγειες τακτικές του 90. Δεν είμαστε τώρα τις εποχές που βγαίνουν ντουντού και στο δρόμο, ούτε με τις εποχές που πάμε και βάφουμε τους τοίχους με συνθήματα. Τώρα έχουμε εξελιχθεί ως άνθρωποι, ως πολιτισμικά όντα, έχουμε εμφανίσει την τηλεόραση και μάλιστα αποδεικνύουμε και με τα σποτάκια που είδατε ότι παιδιά τα οποία δεν έχουν λεφτά ούτε να στείλουν φακέλους, ούτε να παίρνουν όλη μέρα τηλέφωνο να πρίζουν, ούτε να ενοχλούν τάζοντας θέσεις, τις ίδιες θέσεις σε 50 άτομα, να μπορούν να παίξουν στο πρώτο επίπεδο πολιτικής κοινής σε πρώτη εθνική. Αποδείξαμε, πήραμε ένα Σπυράκο Γρίβα, του είπαμε να πει τρεις λέξεις. Μάγκο, θέλω Γιάνγκο. Και με τρεις λέξεις όλοι οι άνθρωποι έχουν προκαλέσει αίσθηση πάντως τα σποτάκια. Πάλι καταγγέλλω τεράστιες επιθέσεις, ειδικά μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή, ντροπή τους πραγματικά. Όλα αυτά τα μηνύματα που μου στέλνουν και ακραίες ομάδες για την επιλογή του Σπύρου Γρίβα, θέλω να πω ότι εγώ είμαι περήφανος που έχω ένα τέτοιο φίλο. Όποιες και αν είναι οι επιλογές του Σπυράκου, επειδή δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν, είναι άνθρωπος που κυκλοφορεί με το ποδηλατάκι του, με το χαμόγελο και παρόλο που είναι μέσα στην κρίση, πάνω
είμαστε στην κρίση, δεν έχει φύγει αυτό το χαμόγελο, ρε φίλε μου. Και ο καλός άνθρωπος με το χαμόγελο αυτό για μένα είναι πολύ πιο πάνω από πολιτικά αρπετά με άπειρα λεφτά που δωροδοκούν τους πάντες και πληρώνουν μπράβους να πάνε να βαράνε τα παιδάκια, μήπως τα φοβήσουν για να μην διαδοθεί η αλήθεια που θέλουμε να σπείρουμε. Μάλιστα. Να είστε πάντα καλά, ευχαριστώ που μου δώσατε βήμα. Εγώ θέλω απλά να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Γιάνγκο. Επειδή μιλάς με νέους ανθρώπους και θέλω να μου πεις τα μηνύματα που έχεις αποκομίσει όλο αυτό το διάστημα από την προεκλογική εκστρατεία την οποία έκανες και εσύ υπέρ των ανεξάρτητων Ελλήνων και βέβαια υπέρ της υποψηφιότητάς σου. Τα μηνύματα είναι τα εξής. Ο κόσμος δεν θέλει αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θέλουμε να βγει από το μνημόνιο. Ναι, πιστεύουμε ότι θα βγει πρώτος. Ναι, εμείς ως ΑΝΕΛ πιστεύουμε να συνεργαστεί. Αλλά προς Θεού, τα εθνικά θέματα και τα θέματα πατρίδας της θρησκείας δεν παίζουμε, παιδιά. Βάλτε τον Καμένο στη Βουλή, 0,1%, δηλαδή στο 2,9% δώστε λίγο πλάτη, βάλτε λίγο πλάτη να πάει 3%, γιατί ξέρετε ότι θα υπάρξει κατά πάσα πιθανότητα συνεργασία, να προστατέψουμε 5-10 αρχές και 5-10 ιδανικά που μας μείνανε, γιατί τώρα δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορείς να κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν παιχνίδια. Ναι, εγώ αγαπάω τους αγωνιστές ανθρώπους και τους αντιμνημονιακούς. Απλά ο φόβος μου αυτός θεωρώ, όπως υπάρχει το Γιν και το Γιάν, πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Για μένα ο Καμένος έκανε έντιμο αγώνα. Από τη στιγμή που 168 βουλευτές και 12 του Καμένου μπορούσαν να είχαν πάει 180, να είχε τσιμπήσει ένα πυργιάκι ο Καμένος, να καθόταν τώρα γαμπρός, πως κάνουν άτομα στυλ κουβέλι που δεν τρέχει τίποτα και γυρνάνε από εδώ και από εκεί, και να μην τον ενδιαφέρει τίποτα, γιατί έχει μια επιχορήγηση του 8% που είχε στις προηγούμενες εκλογές. 7%. Άρα θα έπαιρνε μια επιχορήγηση για δύο χρονιάκια του 8% και δεν θα πάλευε τώρα να μπει Βουλή 2,5% και 3%. Μάλιστα, λες ότι δεν το έκανε αυτό, ναι. Αυτό απλά είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος, ναι. Και ο κόσμος λέει, α, ψεκασμένοι, γελάνε, τους έχουν βάλει την ταμπέλα που είχαν βάλει στο Βασίλη Λεβέντη. Από τη στιγμή που μπήκε αυτή η ταμπέλα, δεν βγαίνει με τίποτα. Και ο Βασίλης Λεβέντης 50 χρόνια έλεγε αλήθειες, δεν τον άκουγε κανένας. Και τώρα που έκλεισε η ΕΡΤ και τώρα που όλα τα μεγάλα κόμματα φτωχεύσανε και βγήκε, όπως βγήκε ο νέος Πανιώνιος, τα νέα κόμματα με τα ίδια πρόσωπα, δημιουργούν μια δυναμική η οποία πραγματικά είναι κρίμα να μην αντιλαμβανόμαστε ποιος μας κοροϊδεύει και ποιος μας πουλάει φρούδες ελπίδες και ποιος όχι. Θέλω να πω, εγώ ως 18άρης είχα ψηφίσει το Βασίλη Λεβέντη τότε, βέβαια ήξερα ότι δεν μπαίνει η Βουλή. Τώρα ελπίζω αυτός ο άνθρωπος στην ιστορία να γραφτεί ότι τουλάχιστον είχε ένα δίκιο. Είχε δίκιο. Απλά επειδή το κάνει λίγο έντονα, τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Όσοι εχθροί του Λεβέντη, δεν με ψηφίσουν. Δεν πειράζει. Αυτός είμαι, κυκλοφορώ με τα φτερά. Συγγνώμη αν ενοχλώ την αισθητική κάποιον. Συγγνώμη αν επιλέγω Σπύρο Γρίβα για την προεκλογική μου καμπάνια για να διακομωδήσω το μέλλον που μας έχουν καταστρέψει και αυτοί που θίγονται δεν κοιτάζουν την φάτσα τους και κοιτάζουν τα μούτρα των άλλων, και η αλήθεια η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει όπου μπορούμε και τη διαδίδουμε θα μπει στο φως και θα μπορέσει να δώσει στον κόσμο τη συνειδητοποίηση του τι έχει ψηφίσει, ποιος. Και από τη στιγμή που καταλάβει ποιος έχει ψηφίσει τι, ας κρίνει μόνος του. Εγώ θα σεβαστώ οποιαδήποτε επιλογή. Γιάνγκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και καλή επιτυχία, έτσι. Που, είμαι αναστατωμένος. Είσαι χύμαρος έτσι κι αλλιώς, Γιάνγκο, πάντα. Είμαι 5 ώρες στο τμήμα, έχω χάσει όλη μου τη μέρα και δεν έχω κοιμηθεί. Έχεις χρόνο και θα τα καταφέρεις. Είμαστε καλά, ελπίζουμε να ενωθούν η νεολαία τους. Καλό εδώ, πηγαίνετε ψηφίστε. Μην αφήσετε παιδιά να πάνε να αποφασίσουν τα ΕΠΕΤΑ για εσάς. Εντάξει, το ξέρετε πολύ καλά το έργο. Στις συνελεύσεις, όπως όταν ήμασταν στο Πανεπιστήμιο, τι κάνανε? Κρατάγαν τη συνέλευση μέχρι τις 8 το βράδυ, μέναν μόνο τα κομματικά φανατικά στελέχη, ψηφίζανε μόνοι τους και βγάζανε τις αποφάσεις με 5 και με 10 άτομα. Το ίδιο πράγμα θα πάνε να κάνουν και τώρα. Πηγαίνετε, ψηφίστε, και ό,τι και να ψηφίσετε είναι σεβαστό και η δημοκρατία θα πριτανεύσει. Καλώς σας βρούμε, ευχαριστούμε τον Θεό και τώρα, και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να διαδώσουμε αυτό που πιστεύουμε και να ενώσουμε τη νέα γενιά. Να ενώσουμε το καλό, το αναγκαίο καλό που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Μη σας πειρίζω άλλο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιάνγκο, να είστε καλά. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, στο προεκλογικό έτσι σκηνικό. Μπορεί να απομένουν λίγο 24 ώρες πριν ανοίξουν οι πιο κρίσιμες κάλπες των τελευταίων ετών, αλλά το ενδιαφέρον από την πλευρά των πολιτών είναι λίγο υποτονικό. Βέβαια, οι εποχές έχουν αλλάξει, όπως λένε παλαιότερα κομματικά στελέχη, και από τις ομιλίες των μπαλκονιών έχουμε περάσει στην ενημέρωση του διαδικτύου. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχουν ψηφοφόροι που επιμένουν παραδοσιακά και επισκέπτονται εκλογικά κέντρα.
Εκλογικό κέντρο ΣΥΡΙΖΑ, οδός Ερμού. Θέλετε κάτι άλλο, θέλετε να δείτε το σήμα που ψηφίσετε και λοιπά, όλοι τα ξέρετε. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα σημεία, όπως για παράδειγμα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Οι εποχές ωστόσο που σε προεκλογικές περιόδους γέμιζαν τα εκλογικά κέντρα έχουν περάσει. Τώρα πια η ενημέρωση γίνεται με άλλους τρόπους και το ενδιαφέρον γενικότερα είναι μειωμένο. Άνθρωποι που δραστηριοποιούνται πολλά χρόνια και έχουν παρακολουθήσει δεκάδες εκλογικές αναμετρήσεις μιλούν για το τότε και το τώρα. Μην ξεχνάμε τις φοβερές εκείνες συγκεντρώσεις, τις σχηνοθετημένες, τα μεγάλα σόου που έδινε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο Καραμανής κλπ. Έχουμε περάσει προφανώς σε εντελώς διαφορετική φάση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα πια είναι πολύ πιο σύγχρονα. Η δυνατότητα του κόσμου να ενημερωθεί και μέσα από το διαδίκτυο έχει διαφοροποιήσει δραματικά την κατάσταση. Προφανώς σήμερα και στην περίοδο της κρίσης είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχουν αλλάξει δηλαδή και ο τρόπος επικοινωνίας και ο τρόπος προσέγγισης των πολιτών. Κατά τα άλλα, δεν θεωρώ ότι είναι λιγότερο ουσιαστική η ενημέρωση σήμερα. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι πολλές φορές είναι πολύ πιο ουσιαστική σήμερα η ενημέρωση από ότι παλιότερα. Κάνοντας κανείς μια βόλτα στην Πάτρα, δεν θα συναντήσει εκλογικά κέντρα βουλευτών και κομμάτων. Αντιθέτως, τα περισσότερα κόμματα χρησιμοποιούν ως εκλογικά κέντρα τα γραφεία τους. Μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ και στο κίνημα Παπανδρέου επιμένουν παραδοσιακά, καθώς όπως λένε, υπάρχουν ψηφοφόροι που ζητούν ενημέρωση αλλά και προμηθεύονται ψηφοδέλτια. Στο εκλογικό μας κέντρο εξακολουθεί να σειραίει κόσμος, όπως και παλιότερα, που να έρχεται να ζητάει ψηφοδέλτια. Δηλαδή αυτό δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ κατά τη γνώμη μας. Αυτό το βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά. Και στο κεντρικό μας εκλογικό κέντρο, αλλά και στην πλατεία που έχουμε το στέκι μας, έρχονται πάρα πολλοί κόσμος, δηλώνει την αγανάκτησή του, τη συμπαράστασή του. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα καταδειχθεί και μεθαύριο με τα αποτελέσματα που περιμένουμε και αισιοδοξούμε για τις 26 του μήνα. Ο κόσμος και σαν κόμμα καινούριο που είμαστε, αλλά και σαν την αλλαγή της επικοινωνίας έρχεται κάθε μέρα εδώ πέρα, αλλά πάνω απ' όλα παίζει μεγάλο ρόλο η νεολαία, παιδιά. Εμείς έχουμε νεολαία η οποία επικοινωνεί με το διαδίκτυο, με την καθημερινή επικοινωνία. Υπάρχει ένας συνδυασμός μεγάλης ηλικίας και νεολαίας. Τα υπόλοιπα κόμματα στεγάζονται σε μικρά περίπτερα στην πλατεία Γεωργίου. Η εποχή εκείνη ήταν η εποχή των μπαλκονιών, των μεγάλων συγκεντρώσεων, των ανοιχτών συγκεντρώσεων, των ηγετών των αντιπαραθέσεων στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Σήμερα αλλάξαν τελείως τα δεδομένα. Αλλάξαν τα δεδομένα και αυτό πρεσβεύει και ο αρχηγός μας. Μιλάμε για ευρωπαϊκή πολιτική, επικοινωνιακή πολιτική, το πιο σημαντικό, και πάνω απ' όλα διαδικτυακή πολιτική και επικοινωνία. Η προεκλογική περίοδος δεν θα μπορούσε να μην ακολουθήσει το ρεύμα της εποχής, με δεδομένα βέβαια και τα οικονομικά ζητήματα που υπάρχουν. Το συνέστημα της αισιοδοξίας φαίνεται να λείπει από τους Έλληνες πολίτες λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα. Ας περάσουμε να παρακολουθήσουμε τι απαντούν οι πολίτες στο ερώτημα για το αν βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον. Χαρακτηριστικές πάντως είναι οι απαντήσεις από τους νέους. Αισιοδοξία είναι η στάση των ανθρώπων που τους εμποδίζει να πέσουν σε απάθεια, απελπισία ή ακόμη και κατάθλιψη όταν έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες. Οι αισιόδοξοι άνθρωποι πιστεύουν πως μία αποτυχία οφείλεται σε παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν με διαφορετική προσέγγιση, ώστε τα πράγματα να πάνε καλύτερα στο μέλλον. Πόσο αισιόδοξοι για τη ζωή τους είναι σήμερα οι πολίτες? Αισιόδοξος για τη ζωή σας? Τι λες, κοπέλα μου, τι αρθά που λες? Ναι. Γιατί όχι? Πώς το σκέφτεστε το αύριο, λίγο πείτε μας. Πιστεύω καλό. Θέλω μάλλον να είναι καλό. Έχει. Και ελπίζω, ναι, ελπίζω ότι θα είναι καλό. Έχετε αισιοδοξία μέσα σας? Ναι. Είμαστε, για τη ζωή μας, θα είμαστε αισιοδόξοι. Αρκετοί νέοι εμφανίζονται αισιόδοξοι για την ζωή τους σε ένα μέλλον όμως μακριά από την χώρα που γεννήθηκαν, μακριά από την Ελλάδα. Αισιόδοξοι για μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό. Καλά είμαστε, μόλις. Έχετε αισιοδοξία μέσα σας για το αύριο? Ναι, έχουμε. Για το μέλλον. Μεγάλη αισιοδοξία. Μάλιστα. Πού το στηρίζετε, έτσι, αν θέλετε λίγο να το αναλύσουμε? Φεύγω για Σουηδία. Α, φεύγετε για το εξωτερικό? Ναι, έχω βρει δουλειά εξωτερικό. Πολύ αισιόδοξος. Έτσι και έτσι. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω τώρα, σπουδάζω ακόμα και δεν ξέρω όταν βγω τι θα κάνω. Αν θα βρείτε δουλειά, αν θα έχετε επαγγελματική κατάσταση. Μείνω Ελλάδα, αν θα μείνω. Σκέφτεστε να φύγετε για εξωτερικό, δηλαδή? Είναι μια λύση που αναζητάτε και το ψάχνετε? Όχι, λίγο πολύ αυτό ψάχνουμε τώρα, κατά ψέματα. Στην Ελλάδα όχι και τόσο. Εκτός αν γίνει κάτι και αλλάξουν τα πράγματα. Ναι. Αλλά ήδη ψάχνουμε το μέλλον μας στο εξωτερικό.
Όπως οι περισσότεροι νέοι. Αναζητάτε δηλαδή κάποια λύση να φύγετε για κάποια άλλη χώρα για να εργαστείτε? Ναι, να τελειώσω τις σπουδές μου και αυτό κοιτάζω. Τι σπουδάζετε? Φυσικό. Και για πού κοιτάτε? Για Γαλλία περισσότερο. Υπάρχουν δηλαδή ανοιχτές πόρτες? Ναι, βλέπετε. Στο εξωτερικό ναι. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή όχι. Άρα απεσιοδοξία για την Ελλάδα. Ναι. Και αισιοδοξία για τη ζωή. Εμείς θα υπενθυμίσουμε πάντως, όπως λέει και ένα γνωμικό, ένας αισιόδοξος βλέπει μία ευκαιρία σε κάθε καταστροφή. Ένας απεσιόδοξος βλέπει μία καταστροφή σε κάθε ευκαιρία. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στα νοσοκομεία της περιοχής με τον ιό της γρήπης, αφού οι παθολογικές κλινικές έχουν γεμίσει ασφυκτικά με ασθενείς. Η γρήπη και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού σε έξαρση, με τους ειδικούς να χτυπούν το καμπανάκι του κινδύνου, τα νοσοκομεία της Αχαΐας και όχι μόνο να δέχονται πληθώρα περιστατικών, χωρίς ωστόσο ευτυχώς στην περιοχή μας να υπάρχουν περιστατικά σε ΜΕΘ. Τα νοσοκομεία της περιοχής μας είναι γεμάτα από λοιμώξεις του αναπνευστικού, μεταξύ των οποίων και γρήπη. Μέχρι τώρα ευτυχώς δεν έχουμε αναγκαστεί να βάλουμε άτομο που πάσχει από γρήπη και ιδίως στην ομάδα υψηλού κινδύνου, όπως τόσες φορές έχουμε πει. Στη ΜΕΘ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και ελπίζουμε να μην γίνει. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι και οι μονάδες ΜΕΘ, οι υπάρχουσες κλίνες, είναι εγκατελειμμένες και θα έχουμε πρόβλημα παντού και όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και σε όλες τις άλλες μονάδες των ομόρων, Ομόνια, ακόμα και της Αθήνας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Οι παθολογικές κλινικές των δύο νοσοκομείων είναι γεμάτες, με το ρείο να έχει πληρότητα πάνω από 130%. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Δεκάδες ασθενείς με συμπτώματα γρήπης και υιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού. Φαίνεται ότι η γρήπη την τελευταία εβδομάδα έχει κάνει μεγάλη επίθεση εναντίον του πληθυσμού, με αποτέλεσμα και τα εξωτερικά ιατρεία, τα επίγοντα, τμήμα επίγοντων και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία, αλλά και στο Ολύμπιο, να δέχονται πολλά άτομα με υποψία γρήπης, η οποία επιβεβαιώνεται με μια ταχεία δοκιμασία, λίγο παίρνουμε λίγο από τη μύτη, από το στόμα και σε 15 λεπτά ξέρουμε αν έχεις γρήπη. Και αυτό γιατί το λέμε γιατί άλλη η συμπεριφορά του ατόμου, αλλά και η θεραπευτική αντιμετώπιση της γρήπης, και άλλη μια απλή ίωση που και αυτή βρίσκεται σε έξαρση. Ποια είναι όμως τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν? Εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τη γρήπη είναι η απότομη εισβολή, με 39-40 πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, βήχα, ξερό τις περισσότερες φορές, χωρίς φλέγμα και μεγάλη μυϊκή αδυναμία. Πότε πρέπει να μεταβούμε στο νοσοκομείο? Για να πάει κανείς στο νοσοκομείο και με την έννοια να ζητήσει συνδρομή γιατρού, είτε ελευθέρου γιατρού αν μπορεί οικονομικά ή στο νοσοκομείο, πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα πολύ ψηλό πυρετό, 39-40, που να του έχει μπει απότομα και να έχει πολύ μεγάλη κακουχία. Δεκάδες καταγγελίες έχει λάβει η Εκπιζώ από δανειολήπτες που είχαν πάρει δάνεια από το 2009 σε ελβετικό φράγκο και τώρα έχει αλλάξει η ισοτιμία με το ευρώ, με συνέπεια να καλούνται να πληρώσουν περισσότερα. Η Εκπιζώ ζητά από την κυβέρνηση που θα αναλάβει από τις 26 του μήνα να λάβει μέτρα προστασίας των δανειοληπτών. Σε απόγνωση βρίσκονται δεκάδες δανειολήπτες μετά την ανατροπή στην ισοτιμία ευρώ και ελβετικού φράγκου. Οι τράπεζες καλούσαν τους καταναλωτές να δανειστούν σε ελβετικό φράγκο με χαμηλότερο επιτόκιο, χωρίς όμως να τους προειδοποιούν ότι μπορεί να αλλάξει η ισοτιμία ελβετικού φράγκου και ευρώ και να βρεθούν να χρωστάνε, όπως και έγινε, πιο πολλά λεφτά. Αυτή τη στιγμή αρκετές δεκάδες συμπολιτών μας χρωστούν περισσότερα, μια που το ελβετικό φράγκο αναποσάρμοσε την ισοτιμία του με το ευρώ. Σε ανακοίνωσή της η Εκπιζώ αναφέρει πως τα τελευταία χρόνια έχει λάβει εκατοντάδες καταγγελίες από δανειολήπτες, οι οποίοι, αν και έχουν επιστρέψει ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου λόγω των αλλαγών της ισοτιμίας από το 2009, σήμερα οφείλουν πολύ περισσότερα από όσα δανείστηκαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πολλοί επιτίδη τάζουν σε καταναλωτές ότι μπορούν να παρέμβουν για να διορθωθεί αυτή η ισοτιμία, απαιτώντας και διάφορα ποσά για δικαστικούς αγώνες ή οτιδήποτε άλλο. Καλούμε τους καταναλωτές να είναι πολύ προσεκτικοί σε τέτοιους επιτίδιους και σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούμε την Εκπιζώ για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να πάρουμε μια πολιτική απόφαση πάνω στο θέμα. Ευθύνες επιρρύπτονται στις ελληνικές τράπεζες που επέλεξαν, σύμφωνα με την Εκπιζώ, να προωθήσουν τα προϊόντα αυτά, βομβαρδίζοντας με διαφημιστικά μηνύματα τους καταναλωτές. Είναι ένα σκάνδαλο που οφείλεται αποκλειστικά στις τράπεζες που δεν προειδοποιούσαν τον κόσμο και περιμένουμε από την επερχόμενη κυβέρνηση να το αποκαταστήσει,
και να ορίσει τι πρέπει να πληρώσουν οι άνθρωποι αυτοί με βάση την αρχική τους οφειλή σε ευρώ και όχι σε ελβετικό φράγκο. Δεν είναι ένα ζήτημα τεχνικό, είναι ένα ζήτημα καθαρά πολιτικής απόφασης ώστε να ανακουφιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που ζητάει η ΕΚΠΕΖΟ είναι η κυβέρνηση που θα αναλάβει μετά τις εκλογές να λάβει δραστικά μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου με ευχές για μια καλή χρονιά. Παράλληλα, έγινε και απολογισμός του έργου από την αποκεντρωμένη περιφέρεια για το 2014. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο το κόβω για τον Κύριό μας και την Εκκλησία του. Αλλά θα κόψω και το δεύτερο για το γενικό. Για την αποκεντρωμένη. Να έχετε προσωπικά εσείς και οι συνεργάτες σας όλα του Θεού τα αγαθά, υγεία, ευλογία, δύναμη για την επιτέλεση του ωραίου έργου σας και μια ευχαριστία να εκφράσω στο πρόσωπό σας και στο συνεργάτα σας για την ωραία, την αρίστη συνεργασία που έχουμε για το καλό του τόπου μας. Θα κόψω και εγώ ένα κομμάτι για όλους αυτούς τους υπαλλήλους που έλεγαν το 2014 το καλύτερο δυνατό. Για να είμαστε εδώ σήμερα και να μπορούμε να υπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες. Ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Διδασκάλου προχώρησε σε ένα μικρό απολογισμό για τα όσα έγιναν το 2014. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο σεισμό της Κεφαλονιάς, την επιστροφή των διαθέσιμων 150 υπαλλήλων στο ΤΑΣ και στο ΤΑΠ, την ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών αλλά και της πολιτικής προστασίας, αλλά και την καταβολή περισσότερων από 20 εκατομμυρίων ευρώ στους δικαιούχους σεισμοπαθείς του 2008. Στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων, το πρώτο σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής που εγκρίθηκε στη χώρα ανήκει σε εμάς. Στον ίδιο τομέα προχωρήσαμε σε δεκάδες κατεδαφίσεις αυθαίρετων χτισμάτων, σε γυαλούς και παραλίες, κατακτώντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλες τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας. Ενισχύσαμε επίσης, όσο μας το επέτρεπαν οι οικονομικές μας δυνάμεις, με εξοπλισμό την πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και την αστυνομία. Δημιουργούμε επίσης το πρώτο στη χώρα κέντρο φυσικών καταστροφών. Ολοκληρώσαμε σε χρόνο ρεκόρ και πρώτη πάλι σε όλη την Ελλάδα το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών. Η παραχώρηση κτηριακών υποδομών στο Δήμο Πατρέων σε συνεργασία με τον ΟΕΔ, και θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο προσωπικά τον κ. Καραβέλη για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε, για προκειμένου να υλοποιήσει κοινωνικούς σκοπούς και δράσεις. Παγωμένη είναι η αγορά της Κορίνθου, κυρίες και κύριοι. Παρά το ότι διανύουμε περίοδο εκτόσεων, το καταναλωτικό κοινό δεν ανταποκρίνεται, αφού όπως λένε οι έμποροι, έχει επηρεάσει εκτός των άλλων και το προεκλογικό κλίμα. Έχουν ξεκινήσει, του κόσμου του έχουν τελειώσει τα χρήματα από ό,τι ομολογούν οι ίδιοι από τις 7 του μήνα περίπου, λόγω των Χριστουγέννων. Περιμένουμε να ξαναπληρωθούν, περιμένουμε να τελειώσουν οι εκλογές. Είναι ένα δύσκολο διάστημα και ελπίζω ότι μετά το πέρας των εκλογών που θα έχουν πληρωθεί και όλες οι άνθρωποι θα είναι λίγο καλύτερο το κλίμα. Αυτή τη στιγμή είναι η ανασφάλεια των εκλογών. Έχουν τελειώσει και τα χρήματα. Είναι αναμενόμενο ότι θα κυλήσει δύσκολα και η επόμενη εβδομάδα. Είμαστε προετοιμασμένοι πάντοτε οι έμποροι. Εκ των προτέρων ξέρουμε τι θα συμβεί στην αγορά. Και θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσουμε με τις εκλογές, με ένα διαφορετικό κλίμα και όλα θα κυλήσουν τελείως διαφορετικά από την επόμενη, από τη μεθεπόμενη εβδομάδα κατ' επέκταση. Όμως έχει θέληση, θέλει να ψωνίσει, οικονομικά δεν έχει λεφά να κρατιέται και να πεις θέλει να πάρει κάτι παραπάνω, απλώς βολεύεται με τις τιμές, κοιτάζουμε να έχουμε καλές τιμές, να μπορεί να πάρει αυτό που νομίζει και αυτό που ότι τον βολεύει πιο καλύτερα. Πάντως ο κόσμος έρχεται, φτάνει μέχρι τη βιτρίνα, κοιτάει ρούχα, μπαίνει, δοκιμάζει ή αποφεύγει μέχρι και αυτό το στάδιο? Όχι, έρχεται, μπαίνει, δοκιμάζει, κοιτάζει να δει ποιο είναι λίγο πιο οικονομικό που να τον βολεύει για να, και διαλέγει αυτό που πιστεύει ότι είναι για την τσέπη του ανάλογο. Επομένως και οι τιμές είναι καλές, απλά υπάρχει έλλειψη χρημάτων στην αγορά. Ναι, έλλειψη χρημάτων υπάρχει. Κατά τα άλλα οι τιμές είναι πολύ καλές. Θα σας πω αυτό που σας έχω πει πάντα, ότι εκτόσεις πλέον τα καταστήματα λόγω της κρίσης κάνουμε όλο το χρόνο. Δεν υπάρχει εμπόρευμα που να έχει πωληθεί, εκτός από τα πολύ μεγάλα καταστήματα και τις αλυσίδες, καμία στιγμή χωρίς έκπτωση. Άλλοτε μικρότερη και άλλοτε μεγαλύτερη.
Αυτό δεν είναι το πρόβλημα που έχει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής έχει πρόβλημα ρευστότητας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ούτε είναι ότι δεν θέλει, ή ότι του φταίνει οι Κυριακές, ή ότι του φταίει ο χρόνος. Το πρόβλημα είναι ρευστότητας και ψυχολογίας. Είναι πάρα πολύ κακή η ψυχολογία και ελπίζω όλα αυτά να διορθωθούν. Γεια σας! Τι κάνουμε? Εκπτώσεις! Ψωνίζουμε? Όχι. Πώς βλέπετε τις τιμές? Έτσι και έτσι. Ψωνίσαμε? Μπα! Πού να βρούμε τα χρήματα? Χαζεύουμε βιτρίνες και φεύγουμε. Α, έτσι. Γύρω μόνο για ένα καφεδάκι. Βγήκαμε για ένα ξύπνο. Έχετε δει καλές προσφορές? Πώς σας φαίνονται οι εκπτώσεις στην Τρίπολη? Να σου πω να είχατε. Δεν έχω ασχοληθεί και πολύ. Ναι. Πώς βλέπετε τις τιμές? Δεν έχω κάνει κάποια έρευνα αγοράς ακόμα. Αλλά νομίζω ότι κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Όσο οι απαιτήσεις γίνονται πιο σύνθετες, το βιβλιοπωλείο Κύκλος Βιβλίου εξελίσσεται σε κάτι παραπάνω από ένα απλό βιβλιοπωλείο. Κύκλος Βιβλίου. Βιβλία λογοτεχνικά, σχολικά, χαρτικά, είδη γραφείου. Και σε συνεργασία με την εταιρεία Gold Traders, αγορά, πώληση, ενεχειρίαση κοσμημάτων. Με αξιοπιστία, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη. Κύκλος Βιβλίου Gold Traders. Ακροτηρίου 72, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-21-2150. Για λύσεις και ιδέες, μπες στον κύκλο. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120, Πάτρα. Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Να πούμε ότι η φάρσα για βόμβα έγινε στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου. Βέβαια, να πούμε ότι επικράτησε αναστάτωση. Από την αστυνομία ελήφθησαν όλα τα πετούμενα μέτρα και ελέγχθηκε ξενυχιστικά ο χώρος μέχρι να αποδειχθεί ότι πρόκειται για μια άλλη φάρσα. Σας βγάλαν έξω. Ήσασταν εδώ από το πρωί? Ναι, από το πρώτο δικαστήριο. Λέει η βόμβα, άκουσα την κυρία πρόεδρος, δεν μου έχει ξανασυμβεί και νόμιζε, λέω, δεν γίνεται η πρόεδρος να κάνει φάρσα. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας ήταν πρόκειται περί φάρσας, κάτι που επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες αργότερα. Το πήρα στα αστεία, αλλά μετά αφού βγήκαμε έξω. Τρομοκρατηθήκατε? Καθόλου, δεν φοβάμαι τίποτα. Οι δρόμοι περιμετρικά του δικαστηρίου κλείστηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες για την ασφάλεια των πολιτών. Πραγματοποιήθηκε εξονυχιστικός έλεγχος με αποτέλεσμα να μην βρεθεί κάποιος μηχανισμός και να ανοίξει κανονικά και πάλι ο δρόμος για την ευκολία των πολιτών. Μεσάμεσα αμέσως και μετά από λίγο κλείσαν οι δρόμοι αμέσως. Τι ώρα περίπου έγινε το περιστατικό αυτό? Την ώρα το πρώτο δικαστήριο, τι ώρα ξεκινάει? 9, εκεί 9 και κάτι. Πρώτες πρωινές ώρες δηλαδή? Ναι, ναι, αμέσως, το πρώτο δικαστήριο. Το πρόλαβε να γίνει η πρώτη δίκη και μετά έξω. Το φαινόμενο περί φάρσα σε χώρο δικαστηρίου δυστυχώς επαναλαμβάνεται συχνά. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 6.30 στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων της Λόρες του Αχάια. Να είστε καλά, γεια σας. Rogala's Lift. Νούμερο 1 σε ενελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Rogala's Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, σύμφωνα.